Ότι ο λόγος πρέπει να δοθεί στον Νίκο Παπα-Νικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Πώς είναι το κλίμα τώρα που φθινοπόριασε και μπαίνουμε στο χειμώνα? Αλλάζει γενικά, επιβαρύνεται η ψυχολογία? Επιβαρύνεται, θεωρητικά επιβαρύνεται. Θεωρητικά επιβαρύνεται δεδομένου ότι αρχίζει ο χειμωνιάτικης έτσι μελαγχολίες, θα έλεγα. Είναι μια ελαφριά κατάσταση αυτή. Που λένε ότι εμένα μου αρέσει ο χειμώνας, μου αρέσει το φθινόπωρο. Η μειοψηφία. Συνήθως η πλειοψηφία επιβαρύνονται σε ένα σημείο για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουν σχέση με την ηλιοφάνεια. Άλλωστε, οι χώρες οι οποίες έχουν λιγότερη ηλιοφάνεια, ξέρεις, έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Τουλάχιστον είχαν μεγάλα ποσοστά κατάθλιψης. Τουλάχιστον παραδοσιακά έτσι λέγαμε. Ένας ο οποίος περιμένει το φθινόπωρο και το χειμώνα, καθώς του αρέσει ως εποχή, θεωρείται, χαρακτηρίζεται μελαγχολικός? Όχι, ίσως που πάει πολλές φορές κόντρα στην εποχή. Η μελαγχολία έχει να κάνει με το συνέστημα το οποίο έχει, έτσι. Ναι. Και πολλές φορές τη μελαγχολία του χειμώνα τη βάφτιζαν κατάθλιψη. Λανθασμένα τη βάφτιζαν κατάθλιψη. Δεν ισχύει, δεν είναι κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι κάτι πολύ πιο μαζικό, πολύ πιο έντονο, πολύ πιο συνδυαστικό. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει. Κατάθλιψη είναι νόσος. Νομίζω ότι απλώς μελαγχολία του χειμώνα και αυτό ουσιαστικά υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Αν ζήσουμε μια αρνητική έτσι, εμπειρία και ένα αρνητικό βίωμα. Μια εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι, ναι, το φθινόπωρο, μέσα μας στην πορεία μας βγαίνει έτσι μια... Υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να μας παραμείνει αυτή η κατάσταση. Άλλωστε, μια αντιπάθεια εντός αγωγικών. Το μυαλό μας κάνει συνδυασμούς. Πολλές φορές αυτό μας γίνεται συνδυασμός όχι τόσο μόνο με τον χρόνο, αλλά και με τον τόπο. Για παράδειγμα, εάν συμβεί κάτι το οποίο έγινε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, δεν θέλουμε να πάμε στο συγκεκριμένο. Αρνητικό εννοείται, δεν θέλουμε να πάμε στο συγκεκριμένο πρέπει τόπο. Πρέπει να ξαναπάμε όμως για να το προσπεράσουμε. Εξαρτάται κατά πόσο αυτό είναι αρκετά δυσλειτουργικό για την καθημερινότητά μας. Αν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να ξαναπάμε, νομίζω ότι εντάξει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαθε ένα ατύχημα, για παράδειγμα, μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο, και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ταξιδεύει, βεβαίως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ξαναμπεί και άμεσα θα έλεγα ότι πρέπει να ξαναμπεί. Το ίδιο με το αεροπλάνο, όταν μας εγκαθίδεται φοβία και ούτω καθεξής από εκεί και πέρα, ή όπως είπα και με ένα συγκεκριμένο τόπο. Δεν λένε όμως μη βάζεις τους φόβους κάτω από το χαλάκι. Ναι, σαφώς δεν πρέπει να βάζουμε τους φόβους κάτω από το χαλάκι και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βασικό το να αντιμετωπίζουμε κυρίως τους φόβους αυτούς οι οποίοι είναι δυσλειτουργικοί με την πραγματικότητά μας. Δηλαδή, ξέρεις, ένας πιλότος αεροπλάνου ο οποίος έχει φοβία των αεροπλάνων, σαφώς έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ταξιδέψει ποτέ στη ζωή του με το αεροπλάνο, είναι υπέργυρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ απλά δεν θα ξαναμπεί ποτέ του αεροπλάνο και έχει φοβία του αεροπλάνου, δεν έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, οι φοβίες που ανέφερες έχουν άμεση σχέση και με το στυλ και με το ύφος και με τον τρόπο ζωής τον οποίο έχει ο καθένας ούτως ή άλλως από εκεί πέρα. Μάλιστα. Και υπάρχουν φοβίες οι οποίες είναι δυσλειτουργικές. Αλλά αυτό θα το δούμε στην εκπομπή, στη λίγη της φοβίας που θα κάνουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως κάναμε ένα πρόλογο που δεν έχει σχέση με το θέμα της σημερινής παρουσίασης, αλλά συζήτηση να γίνεται. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, νομίζω. Ζωντανή εκπομπή. Αυτό είναι και το όμορφο της ζωντανής εκπομπής. Αθόρμητοι είμαστε, οπότε δικαιολογούμαστε. Λοιπόν, θέμα της σημερινής εκπομπής, fake news. Και πραγματικότητα. Fake news, fake news και τέτοιου τύπου. Σκόπιμη παραπληροφόρηση, έτσι όπως υπάρχει τουλάχιστον. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει αρχίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μας ενοχλεί, θα έλεγα, πάρα πολύ. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Άλλωστε, fake news έχουμε ακούσει πολλά. Ακόμα και με τους τελευταίους σεισμούς οι οποίοι έχουν υπάρξει εδώ στην περιοχή μας, έχουν υπάρξει πολλά fake news για ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό. Γεια. Προηγήθηκε και η πανδημία. Που δημιουργούν και ένα επικίνδυνο κλίμα. Ένα επικίνδυνο κλίμα. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα έχουμε μια παραπληροφόρηση η οποία δυστυχώς πολλές φορές γιγαντώνεται μέσα από ένα διαδίκτυο το οποίο παρουσιάζεται ανεξέλεγκτο στην πλειοψηφία του, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ικανότητα αξιολόγηση ειδήσεων. Πηγή εφημερίδα Καθημερινή, βεβαίως, στον 7ο του 21, 28 7ο του 21, το πόσο δηλαδή καλά τελικά αξιολογούμε τα fake news γενικότερα οι λαοί της Ευρώπης. Πόσο τα απομονώνουμε και πώς τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι φιγουράρουν στις τελευταίες θέσεις. Βλέπουμε στην 27η θέση. Μάλλον επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Πρώτη θέση είναι η Φιλανδία, Δανία, Εστονία, Σουηδία. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις Νίκο, βλέπεις ότι αυτές οι χώρες, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, η Φιλανδία, να θυμίσω ότι είναι φημισμένη για το εκπαιδευτικό της σύστημα, μάλλον φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Τελευταία και μετά από εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Μαυροβούνιο και ούτω καθεξής. Νομίζω βεβαίως ότι αυτό δείχνει το ότι μάλλον ως λαός, τόσο εμείς όσο και η Κύπρος, φαίνεται ότι επηρεαζόμαστε από τα fake news. Και κάτι άλλο επίσης χαρακτηριστικό και από τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες μπορούν να κυκλοφορούν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο, αλλά ξέρεις, παρακολούθησα και είδα ότι η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει ένα ποσοστό εμβολιασμού πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με εμάς. Βλέπω ότι ως προς τα fake news, τουλάχιστον η Πορτογαλία φιγουράρει σχετικά στις πρώτες θέσεις, στην 10η θέση σε σχέση με εμάς. Άρα λοιπόν, ίσως και αυτό τουλάχιστον, δηλαδή το ότι γνωρίζουν από το που θα
ενημερωθούν ως προς τον εμβολιασμό, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ως προς το πόσο τελικά είναι εύπιστοι, πείθονται τελικά ως προς τα fake news, για παράδειγμα, ναι, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Όπως είπα, δυστυχώς φιγουράρουμε στις τελευταίες θέσεις και σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία είναι πανευρωπαϊκή έρευνα, φαίνεται ότι ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο γενικώς θα μπορέσει να υποψιάσει τους νέους, ούτως ώστε να ψάχνουν σε σωστές σελίδες πλέον, γιατί μέσα από το διαδίκτυο συνήθως πλέον τα fake news κυκλοφορούν, νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και βλέπω ότι πάνω από εμάς βρίσκονται χώρες όπως η Σλοβακία, η Λετωνία, η Σλοβενία, ακριβώς, η Ισλανδία, η Πολωνία. Ακριβώς. Βεβαίως. Νομίζω ότι είμαστε δυστυχώς σε μια τελευταία κατάταξη, τουλάχιστον από τις τελευταίες θέσεις. Επηρεαζόμαστε, δεν απομονώνουμε αυτή τη διαδικασία της παραπληροφόρησης και τα fake news. Πάμε να προχωρήσουμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και πιο αναλυτικοί. Να μιλήσουμε για τις αλήθειες για τα fake news. Είναι τρίτα σε κατάταξη, στο διαδίκτυο. Φαίνεται μάλιστα ότι πρώτη σε κατάταξη στο διαδίκτυο στο Facebook, δηλαδή στο ποιος έχει περισσότερα προφίλ στο Facebook, είναι η Ινδία με 250 εκατομμύρια. Fake profile. Στο Facebook, μόνο στο Facebook. Fake προφίλ. Όχι, κανονικά προφίλ. Κανονικά προφίλ είναι η Ινδία. Δεύτερη είναι η Αμερική. Λίγο λιγότερο από 250 εκατομμύρια προφίλ. Και τρίτο είναι τα fake profiles. Δηλαδή είναι στην τρίτη θέση τα fake profiles σε παγκόσμια κατάταξη μετά την Ινδία και την Αμερική. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι πάρα πολλά τα fake profiles τελικά στο Facebook. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει τελικά το ότι μάλλον μας αρέσει το ψέμα. Κάτι που φαίνεται και από τη δεύτερη αλήθεια, ότι ο Πινόκιο είναι το τρίτο πιο καλοπουλημένο βιβλίο. Και μάλιστα είναι το πρώτο πιο καλοπουλημένο βιβλίο ουσιαστικά, δεδομένου ότι στην πρώτη θέση φιγουράρει η Αγία Γραφή και στη δεύτερη θέση φιγουράρει το Κοράνι. Κάτι λέει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Και μετά ο Πινόκιο. Ίσως μετά ο Πινόκιο. Είναι το τρίτο πιο καλοπουλημένο βιβλίο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ίσως μας αρέσουν, μας συντριγκάρουν τα ψέματα ως ένα σημείο, πολύ παιδική ηλικία, ως ένα σημείο, η τέχνη του ψέματος, η τέχνη του να λέμε ψέματα πρώτα στον εαυτό μας, όπως και να ξεγελάμε κατά αυτόν τον τρόπο καλύτερα και τους άλλους. Άρα λοιπόν, ξεγελώντας τον εαυτό μας, φτάνουμε στο τρίτο, ξεγελάμε τελικά καλύτερα τους άλλους, πράγμα το οποίο είναι μια αλήθεια. Εξαπλώνεται ταχύτερα από τις αλήθειες. Φαίνεται ότι εξαπλώνεται σε ένα 70% ποσοστό ταχύτερα από τις αλήθειες. Και αυτό ισχύει για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένα, γιατί ξέρεις, λέγοντας ψέμα, έχεις μια συναισθηματική φόρτιση. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο το περιγράφεις ίσως πολύ καλύτερα σε σχέση με μια αλήθεια. Και δεύτερον, ότι από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε ένα ψέμα ή ζούμε σε ένα ψέμα ή έχουμε ένα fake news μεταξύ μας, έχουμε ένα κοινό μυστικό το οποίο μας ενώνει και άρα λοιπόν λειτουργεί συνδετικά για την ομάδα. Ας σκεφτούμε ότι αυτές οι ομάδες οι οποίες ασπάζονται τα Facebook, τα fake news, ναι, είναι ομάδες οι οποίες με κάποιο τρόπο έχουν καλύτερο δέσιμο μεταξύ τους. Κάποιες μικρές μειοψηφίες οι οποίες έχουν καλύτερο δέσιμο μεταξύ τους. Πάμε στο επόμενο που λέμε ότι όταν διορθώνεις ένα ψέμα ουσιαστικά το δυναμώνεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα ψέμα, τελικά αυτό που μένει στο μυαλό δεν είναι η διόρθωση, αλλά είναι το ίδιο το ψέμα. Δηλαδή δυναμώνουμε το ψέμα όταν προσπαθούμε να το καλύψουμε και να πούμε την αλήθεια στην πορεία και στη συνέχεια. Ναι. Η εξαπάτηση ευνοεί την εξέλιξη της νοημοσύνης, τόσο αυτών που εξαπατούν, όσο αυτών και που εξαπατούνται. Δηλαδή φαίνεται ότι η εξέλιξη της νοημοσύνης υπήρξε και μέσα από την εξαπάτηση. Οι προειδοποιήσεις των fake news και για fake news που έχουν οι διάφορες ιστοσελίδες που μπορεί να βγάζουν ήδη οι μηχανές αναζήτησης φαίνεται ότι πολύ λίγο βοηθούν. Δηλαδή, εάν εγώ με κάποιο τρόπο είμαι πεπισμένος ότι αυτό που διαβάζω είναι μια αλήθεια, άρα λοιπόν όταν διαβάσω μια προειδοποίηση ότι πιθανά πρόκειται για fake news, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Συνεχίζω και το διαβάζω και μάλλον λίγο βοηθάει. Και αυτό που φαίνεται τελευταίο είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα με τα like και τα cookies ουσιαστικά δυναμώνουν τις πεπιθήσεις μας. Δηλαδή, όταν διαβάσω κάτι και πολύ απλά υπάρχει like και cookies, μάλλον δυναμώνονται οι πεπιθήσεις οι δικές μας παραπάνω. Τώρα, λοιπόν, για ποιο λόγο οι άνθρωποι ασπάζονται τα fake news? Για να ανακτήσουν ένα ποσοστό βεβαιότητας. Ιδίως όσο πιο αβέβαιη είναι η εποχή μας και μιλάμε για μια αβέβαιη εποχή. Περιόδους μια εποχή οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομική κρίση, το 20% πίστευε ότι μας ψεκάζουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και επίσης η πανδημία, στην οποία πανδημία είναι χαρακτηριστική περίοδος της αβεβαιότητας και ακούμε ακραίες συνωμοσιολογίες. Για να έχουμε τον έλεγχο των όσων βιώνουν, είναι χαρακτηριστικό επίσης, γιατί ο συνωμοσιολόγος ξεκινά πάντα με το ότι το ξέρω αυτό. Άρα λοιπόν η γνώση με κάνει να έχω τον έλεγχο τελικά της ζωής μου. Για να διατηρήσω μια θετική αυτοεικόνα, η γνώση είναι δύναμη και κατά αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει και η αυτοπεποίθησή μας. Το επόμενο είναι γιατί προκαλούν έντονα συναισθήματα και άρα λοιπόν έχουμε άγχος, φόβο, έχουμε θυμό
Και άρα λοιπόν διοχετεύουμε με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά μας που μπορούμε να έχουμε σε άλλες φάσεις της ζωής μας, στο ψέμα αυτό το οποίο θα πούμε. Ερώτηση. Ποιοι λένε περισσότερα ψέματα ή μάλλον ποιοι πιστεύουν περισσότερο στα fake news, οι νέοι ή οι ηλικιωμένοι? Θεωρώ οι νέοι. Σωστή ερώτηση ως προς την πανδημία ισχύει αυτό βεβαίως μόνο. Ή ως προς τα θέματα υγείας αφορά. Γενικότερα, μάλλον οι ηλικιωμένοι φαίνεται ότι πιστεύουν περισσότερο στα fake news. Ηλικιωμένοι στα fake news. Δηλαδή η εμπειρία τους λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος. Λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος, λόγω του ότι. Υπήρξε στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό και λόγω του ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία να διαβάσουν μια είδηση από το Facebook ή από τα διάφορα διαδικτυακού τόπους και να τη διαβάσουν, να την καταπιούν αμάσιτη εντός εισαγωγικών, χωρίς να την κρίνουν, δεδομένου ότι μιλάμε για γενιές οι οποίες δεν μεγάλωσαν με τον υπολογιστή, δεν είναι και τόσο υποψιασμένες ως προς τον υπολογιστή. Ωστόσο, όσον αφορά στην πανδημία, μάλλον οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι ασπάζονται περισσότερο τα fake news, δεδομένου του ότι οι ηλικιωμένοι φοβούνται περισσότερο. Άρα λοιπόν ο φόβος με κάποιο τρόπο με κάνει να είμαι πολύ πιο προσεκτικό σε αυτό που διαβάζω και άρα λοιπόν σε αυτό που κάνω τελικά στη ζωή μου και σε αυτό που πράττω στη ζωή μου. Άρα λοιπόν εκεί μάλλον υπήρξε μια αντίδραση ουσιαστικά. Προκαταλήψεις του εγκεφάλου. Ξέρεις, αυτές μιλάμε για κάποιες προκαταλήψεις που έχει ο εγκέφαλός μας και αποφασίζει με βάση αυτές τις προκαταλήψεις. Πρώτον της οικογένειας. Προκατάληψη της οικογένειας είναι ότι πιστεύουμε περισσότερο τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους μας. Προκατάληψη της ομάδας, όπου υιοθετούμε περισσότερο τις απόψεις τις οποίες έχει η ομάδα στην οποία βρισκόμαστε. Της εξουσίας, όπου πιστεύουμε ανθρώπους που έχουν θέση ισχύως. Της επιβεβαίωσης, όπου εκεί πιστεύουμε ότι συμφωνεί με τα πιστεύω μας. Ό,τι συμφωνεί με τα πιστεύω μας, το υιοθετούμε. Της αυτοεξυπηρέτησης, όπου εκεί πέρα υιοθετούμε περισσότερο ό,τι μας βολεύει. Θα έλεγα περισσότερο αυτή είναι και η τακτική του ρουσφετιού, η οποία γίνεται από τα κόμματα ως ένα σημείο. Έτσι. Της προσμονής, ή γινόταν από τα κόμματα. Από εκεί πέρα η τακτική της προσμονής, όπου υιοθετούμε αυτό το οποίο περιμένουμε. Εδώ, ξέρεις, αυτή την τακτική της προσμονής, έχουμε πολλές φορές λάθη επάνω στις διάφορες έρευνες. Δηλαδή, εγώ περιμένω κάτι από μια έρευνα. Άρα, λοιπόν, είμαι πολύ πιο δεκτικός ως προς αυτό και τελικά τι κάνω. Παίρνω αυτό σαν αποτέλεσμα, ενώ τελικά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα. Άρα, έχουμε λάθη στις έρευνες με βάση αυτή την τακτική της προσμονής. Της αιτίας και του αποτελέσματος, όπου υπάρχει ένα συνειρμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο σε κάποιους ανθρώπους. Της προσωποποίησης, όπου δίνουμε αρετές έμψυχων όντων σε κάποια άψυχα αντικείμενα. Της ψευδούς μνήμης, από εκεί και πέρα, όπου κρατάμε πολύ περισσότερα τα ψέματα, όπως είπα και προηγουμένως, σε σχέση με τις αλήθειες και της βεβαιότητας ότι ο εγκέφαλός μας δεν θέλει καθόλου, δεν αγαπάει καθόλου, δεν του αρέσει καθόλου η αβεβαιότητα και η αοριστία. Άρα λοιπόν θέλει κάτι βέβαιο και πολύ πιο εύκολα υιοθετεί κάτι, έστω και αν αυτό είναι fake news ή πολύ απλά είναι κάτι που ανήκει στο χώρο της συνωμοσιολογίας ως ένα σημείο, έτσι. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε τώρα για τα φαινόμενα που σχετίζονται με τα fake news. Η επανάληψη. Μήτρη της μαθήσεως και στα fake news ισχύει αυτό. Άλλωστε, ξέρεις, αυτό είναι και μια τακτική την οποία την έχουν δει και οι διάφοροι διαφημιστές, όπου επαναλαμβάνοντας πολλές φορές, με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για την γνωστική ασυμφωνία, όπου ο εγκέφαλος δεν μπορεί να μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το αποτέλεσμα boomerang, όπου σε κάποιους ανθρώπους, για παράδειγμα καχύποπτους, φοβισμένους, αντιδραστικούς ανθρώπους, έχουμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα στην περίπτωση κατά την οποία επιμείνουμε σε κάτι. Δηλαδή, αν επιμείνουμε σε κάτι, αυτοί θα θεωρήσουν ότι μάλλον τελικά επίτηδες μου το λέει αυτό. Και η γνώση της ημιμάθειας, το κλασικό εν είδα ότι ουδέν είδα, δηλαδή ένας ημιμαθής νομίζει ότι ξέρει πολύ περισσότερα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης ενός αντικειμένου. Επόμενος πίνακας. Όσοι πιστεύουν τα fake news για τα εμβόλια έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, μικρότερο αναλφαβητισμό στο πεδίο της υγείας, χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ιατρικής, άρα λοιπόν δεν αποδέχονται την κλασική ιατρική, δεν αποδέχονται τα συστήματα υγείας, δεν παίρνουν εύκολα φάρμακα, δεν εμπιστεύονται τους ειδικούς. Αυτό φαίνεται βεβαίως στις περιπτώσεις που δεν έχουμε παθολογία, γιατί πολλές φορές δυστυχώς υπάρχει παθολογία. Αντιμετώπιση των fake news, αυτό είναι μια πανευρωπαϊκή προτροπή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να προσφέρεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης, να γίνεται σύγκριση με ιδεολογικά αντίθετες θέσεις, να έχουμε αναγνώριση πληροφοριών από τα robots, bots, για αυτό το λόγο εγώ το λέμε bots, μείωση της διάδοσης από άλλες πλατφόρμες, δηλαδή να μην παίρνει αυτή την είδηση κάποιες άλλες πλατφόρμες και τη διαδίδουν. Τα πολλά like μάλλον πρέπει να μας υποψιάζουν. Χαρακτηριστικά στο Twitter, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο λέει, ο οποίος έχει 20 με 30 tweets κάθε μέρα και τελικά εμφανίζεται με 300 tweets, μάλλον πρέπει να μας υποψιάσει αυτό ότι ίσως πρόκειται για fake news. Και το επόμενο είναι ότι αποφεύγω τις ανώνυμες πηγές. Πάμε στην τελευταίο πίνακα.
όπου μιλάμε πιο απλά κάποιες οδηγίες για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα fake news. Πρώτα, να ελέγχουμε την πηγή από εκεί που προέρχεται. Δεν κρίνω από την εμφάνιση. Ό,τι λάμπει δεν είναι διαδικτυακός χρυσός. Δώσε έμφαση στο URL, δηλαδή στο ότι πρέπει να υπάρχει κάπου, αυτή η είδηση που διαβάζουμε πρέπει να υπάρχει κάπου μέσα στο διαδίκτυο σαν μια διεύθυνση. Κάνε έρευνα, ερευνάτε τα διαδικτυακά γραφάς και αυτό. Συντακτικά λάθη, δεν πρέπει να υπάρχουν συντακτικά λάθη, βεβαίως κάποια λίγα μπορεί να υπάρχουν, αλλά σύνολο θα βλέπουμε συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη, μάλλον πρέπει να μας υποψιάσουν ότι πρόκειται για μια σελίδα η οποία δεν είναι και τόσο ορθή. Αναφορές, ότι πρέπει να κάνουν αναφορές στο συντάκτη της σελίδας, ότι πρέπει να κάνουν αναφορές στις πηγές της σελίδας. Και επίσης, μάλλον αποφεύγουμε τα blogs, δεδομένου ότι μάλλον έχουν πολύ μικρή επιστημονική επάρκεια συνήθως τα blogs. Ο καθένας δημιουργεί ένα blog, ανεβάζει την προσωπική του είναι πολύ εύκολο. Και επηρεάζει βέβαια κόσμο. Και επηρεάζει δυστυχώς κόσμο. Λανθασμένα. Λανθασμένα, ειδικά σκέψου όταν αυτή η είδηση αρχίζει και πολλαπλασιαστεί από διάφορους άλλους συνωμοσιολόγους πολλές φορές. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.